με πολυόρους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνίων κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα και ζητούν την απόσυρση του φορολογικού και ασφαλιστικού σχεδίου της κυβέρνησης και διάλογο από μηδενική βάση. Στο τελωνίο του Προμαχώνα η ουρά των ακινητοποιημένων φορτηγών ξεπερνά πλέον τα 10 χιλιόμετρα. Δεν με αφήνουν να πάω εκεί πάνω να ρωτήσω. Θα μας πει κάποιον πότε, τι ώρα το ανοίξετε. Δεν υπάρχει δηλαδή συνεννόηση με τον μπλόκο, δεν σας έχουν ενημερώσει για το πότε. Όχι, ούτε η αστυνομία ούτε κανένας. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις μετακινήσεις σας, στις δουλειές σας. Έχουμε μεγάλη πρόβλημα. Θα μας πει κάποιον πότε το ανοίξετε. Είμαι ο Μίνογκας, οδηγός Νταλίκας από τη Λιθουανία. Με είχαν ειδοποιήσει ότι θα έκλειναν τα σύνορα του Προμαχώνα, αλλά δεν πρόλαβα να περάσω. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που συμβαίνει, διότι έχω να πάω σε δύο μέρη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αύριο το πρωί πρέπει να βρίσκομαι στην Αθήνα. Στο φορτηγό μου έχω ευαλείωτα τρόφιμα και πρέπει γρήγορα να γίνει η διανομή τους. Το μήνυμα είναι ότι σκληραίνουμε τη στάση μας. Κόβουμε οποιαδήποτε εισαγωγή και εξαγωγή. Εμπορεύσουμε, κόβουμε όλο τον καρκίνο που εισάγουν στην Ελλάδα, απλά πράγματα. Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα σκληραίνουν τη στάση τους και δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν πίσω εάν δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Ας τα ψηφίσουν τα μέτρα. Κακό του κεφαλίου τους, για όλους τους πολιτικούς. Σας ευχαριστώ. Μας βάζουν κάποια μέτρα χωρίς να έχουμε πάρει εισόδημα ούτε ένα. Παλεύουμε για την επιβίωσή μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε πλημμυρίσει, έχουμε πάθει από χαλάζι. Και λεφτά δεν έχουμε πάρει, ούτε αποζημιώσεις έχουμε πάρει. Πήγαινε να τα απεξέλθει. Ενώ οι φόροι και τα έμφυα έρχονται σοριδών. Οπότε πρέπει κάτι να γίνει. Πώς θα τα πληρώσουμε αυτά, να μας βάλουν μέσα, να μας πάρουν τα σπίτια, ας μας πληρώσουν για να τους πληρώσουν. Αυτά έχω να πω. Τώρα στο σκεφτεί καλά η κυβέρνηση, γιατί κάποιοι κύριοι και κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι υποκινούνται από τη δεξιά. Εκείνοι που ήταν τόσα χρόνια στα τρακτέρ, από πού υποκινούνταν. Πάλι οι ίδιοι ήμασταν.